Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside View, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Αλλαγές φέρνει στα ταξί το νέο νομοσχέδιο που προωθεί το Υπουργείο Μεταφορών και που θα επηρεάσει άμεσα και τις εταιρείες, τις ιδιωτικές εταιρείες τύπου Uber. Μαζί μας ο Κώστας Κετσχετζής. Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Τέτα πράγματα το νομοσχέδιο το οποίο φέρνει το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών τις επόμενες μέρες, λένε οι πληροφορίες στη Βουλή, αλλάζει πλήρως την αγορά των ταξί. Επηρεάζει πάρα πολύ την Uber, η οποία έχει ξεκινήσει από και 2 χρόνια και λειτουργεί στη χώρα μας. Ουσιαστικά την πλήττει ανεπανόρθωτα, δεδομένου το ότι πλέον ορίζει ότι το μεταφορικό έργο μπορεί να γίνει μόνο από ταξί και όχι από άλλα αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης. Είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο συνδικαλιστές των ταξί το έχουν χαιρετήσει. Πληροφορίες του Insider.gr λένε ότι είχαν και καθοριστικό ρόλο στην συγγραφή του και στην δημιουργία του. Από εκεί και πέρα επηρεάζει και εταιρείες όπως η Bit, η πρώην Taxi Bit, η οποία εξαγοράστηκε και πρόσφατα από τον γερμανικό όμιλο της Daimler, δεδομένου το ότι το νομοσχέδιο, σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες τις οποίες έχουμε, θα προβλέπει 3 συμβάσεις με τους οδηγούς ταξί και θα μπορεί κάποιος να κάνει αξιολόγηση αυτών των οδηγών με το σύστημα το οποίο είχε θέσει η Bit και το οποίο έχει πολύ μεγάλη επιτυχία. Πρόκειται για ένα νομοσχέδιο το οποίο πραγματικά οι αρμόδιοι υπουργοί, τόσο ο κύριος Πύρτσης όσο και ο υπουργός, έχουν πει ότι δεν πλήττουν την επιχειρηματικότητα, δεν θέλουν να πλήξουν την επιχειρηματικότητα. Αυτό που κάνουν βέβαια, λένε οι φορείς της αγοράς, με τους οποίους έχει συνομιλήσει το Insider, είναι ότι ουσιαστικά κάνει τις εταιρείες αυτές όπως η Bit και όπως η Taxi πλέον ή κάποιες άλλες που λειτουργούν στη χώρα μας, ουσιαστικά ραδιοταξί. Κόβει δηλαδή οποιοδήποτε πεδίο δράσης ή οποιοδήποτε προσφορά μπορούν να βγάλουν, επηρεάζει δηλαδή όλη τους τη λειτουργία.